Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ υπολογίζεται ότι 40.000 έως 50.000 έφηβοι και ενήλικοι πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες. Η μισή από αυτούς είναι γυναίκες. Οι περισσότερες στην αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους εάν μείνουν έγκυοι δίχως να υποβάλλονται στην απαιτούμενη συχνή παρακολούθηση. Αυτό τόνισαν οι ομιλητές σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισα. Έχουμε περίπου 1 στις 100 γεννήσεις παιδιών γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια. Είναι δηλαδή αρκετά συχνές. Ποικίλουν τα νούμερα, δηλαδή ας το πούμε 8 στις 1.000, ας πούμε 0,8%. Αυτή είναι η αναλογία στο γενικό πληθυσμό. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανομαλίες διάπλασης της καρδιάς που φέρει μαζί του το άτομο από την ημέρα της γέννησής του. Με άλλα λόγια, οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες γεννιούνται με κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα στην καρδιά. Όταν εννοούμε συγγενή καρδιοπάθεια, εννοούμε τα άτομα τα οποία γεννιόνται με κάποια ελλείμματα, κυρίως μέσα στην καρδιά, μεσοκολπικά ή μεσοκοιλιακά ελλείμματα, τα οποία σαν επιπλοκή, αν παραμείνουν τα άτομα αυτά αθεράπευτα, δεν αντιμετωπιστούν δηλαδή σωστά, θα αναπτύξουν σε κάποια φάση τη ζωή του αυξημένες πιέσεις μέσα στην πνευμονική κυκλοφορία, αυτό το οποίο ονομάζουμε πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Κάνουμε μερικές διορθώσεις ή φτιάχνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να το φτιάξουμε τελείως. Απλώς δίνουμε μερικές παρατάσεις και τα πράγματα επανέρχονται αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης συγγενής καρδιοπάθειας και επί τη ευκαιρία συγγενής καρδιοπάθειας είναι η καρδιοπάθεια με την οποία γεννιέσαι. Αυτό λέγεται συγγενής καρδιοπάθεια. Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη χειρουργική και φαρμακευτική αντιμετώπιση και η μακροχρόνια και συχνή παρακολούθηση σε ειδικά οργανωμένα κέντρα, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πασχόντων μπορούν να τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής.